Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα και τα θέματα, τα οποία τις ερωτήσεις σας, απορίες σας που μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Μια φορά ακόμη πρέπει να αναφέρουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι έχουμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι ή καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές που μαθητεύουμε όλοι μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού, ψάχνοντας να βρούμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον σε όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα θα αρχίσουμε με κάποια αδέλφια από μακριά από την Ελλάδα, όπως μας λένε. Διαβάζω. Αγαπημένα μας αδέλφια, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε το Θεό για το έργο σας. Είσαστε η παρηγοριά μας εδώ στην Ξενιτιά. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, αν κάποιος ή κάποιοι μέσα σε μια εκκλησία θελήσουν να απομακρυνθούν και να κάνουν άλλη εκκλησία ή άλλο έργο, τι νομίζετε εσείς ότι εμείς οι άλλοι πρέπει να κάνουμε? Πώς μπορούμε να διακρίνουμε, δεύτερη ερώτηση, πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν κάποια τέτοια κίνηση είναι από το Θεό ή από ανθρώπους, δηλαδή αν είναι πνευματική ή σαρκική? Περιμένουμε με ανυπομονησία τις απαντήσεις σας. Σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογήσει ακόμη πιο πολύ. Είμαστε αδέλφια που σας αγαπάμε πολύ μακριά από την Ελλάδα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για σας, αγαπητά μας αδέλφια, και για την αγάπη σας, γιατί όπου και να βρισκόμαστε η αγάπη του Χριστού μας εισφύγει. Ο Θεός να σας ευλογήσει, σας ευχόμαστε, και τα ζητήματα που μας θέτετε είναι πραγματικά σημαντικά. Διαβάζω την πρώτη ερώτηση. Αν κάποιος ή κάποιοι μέσα σε μια εκκλησία θελήσουν να απομακρυνθούν και να κάνουν άλλη εκκλησία ή άλλο έργο, τι νομίζετε εσείς ότι εμείς οι άλλοι πρέπει να κάνουμε? Η απάντηση είναι μέσα από το Λόγο του Θεού, αυτό που είπε ο Γαμαλιήλ στους Φαρισαίους, στους ιερείς, ο αρχιερείς, όταν συνέλαβαν τους μαθητάς του Ιησού Χριστού, επειδή ξεκίνησαν ένα άλλο έργο. Έτσι τουλάχιστον τους έβλεπαν. Διαβάζω λοιπόν από το έψιλον κεφάλαιο του βιβλίου Πράξεις των Αποστόλων και από το 35 εδάφιο. Και είπε προς αυτούς ο Γαμαλιήλ: «Άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε στους εαυτούς σας περί των ανθρώπων τούτων τι μελέτε να πράξετε. Διότι προ τούτων των ημερών εσηκώθηκε ο Θευδάς, λέγον εαυτόν ότι είναι μέγαστής, εις τον οποίον προσεκολήθη αριθμός ανδρών έως 400, ώστε σε φωνεύθη και πάντες όσοι επίθεντο εις αυτόν διελήθησαν και κατήντησαν εις ουδέν. Μετά τούτων σηκώθηκε Ιούδας ο Γαλιλαίος εν τες ημέρες της απογραφής και έσυρεν πίσω αυτού αρκετών λαών, και εκείνος απολέστη και πάντες όσοι επίθεντο εις αυτόν διεσκορπίστησαν». Και η απάντηση: «Και τώρα σας λέγω, απέχετε από των ανθρώπων τούτων και αφήσατε αυτούς, διότι εάν η βουλιά αυτή ή το έργο τούτο είναι εξ ανθρώπων, θέλει ματαιωθεί. Εάν όμως είναι εκ Θεού, δεν δύναστε να ματαιώσετε αυτό, και προσέχετε μήπως ευρεθείτε και θεομάχη». Αυτή είναι η απάντηση και αυτό είναι το θέλημα του Θεού σε κάθε τέτοια κατάσταση, όταν βλέπουμε κάτι καινούριο κάπου να ξεκινάει, έστω και αν αυτό μας ενοχλεί. Δεν ξέρουμε αν αυτό έχει γίνει με οδηγία Θεού,
αν είναι από το Θεό ή δεν είναι. Ο μόνος που ξέρει την αλήθεια των πραγμάτων είναι ο Κυριός μας και είναι αυτός ο οποίος θα απαντήσει. Και θα απαντήσει καθαρά και εξάστερα. Πώς? Ευωδώνοντας το έργο αυτό ή διαλύοντας το έργο αυτό. Εμείς οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και δεν πρέπει παρά Κυρίου να κάνουμε τίποτα. Είναι ακριβώς όπως λέει ο Γαμαλίλ, όπως μας βεβαιώνει δηλαδή ο Λόγος του Θεού. Αφήσατε αυτούς. Απέχετε από τον ανθρώπων τούτων. Δεν είναι δική σας δουλειά να πάτε να τους σταματήσετε ή να τους εμποδίσετε ή να τσακωθείτε, να θυμώσετε. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτό. Η δική μας δουλειά είναι να εργαζόμαστε αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει δώσει, να εργαζόμαστε. Ήσυχα, φρόνημα, ταπεινά, με αγιασμό, με καθαρότητα μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αν αυτή η κίνηση που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία σας είναι από το Θεό, ο Θεός να τους ευλογήσει πολύ, πιο πολύ και από εμάς. Αν δεν είναι από το Θεό, ο Θεός να τους πλαχνιστεί και να τους ελεήσει για να μην πάθουν και κακό αν διαλυθούν. Τώρα, στη δεύτερη ερώτησή σου, πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν κάποια τέτοια κίνηση είναι από το Θεό ή από ανθρώπους, δηλαδή αν είναι πνευματική ή σαρκική? Αυτό είναι κάτι που θα έλεγα δεν είναι και δική μας δουλειά να διακρίνουμε, γιατί θα κρίνουμε τότε. Και ίσως άμα κρίνουμε να κατακρίνουμε κιόλας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω, αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, ότι κάθε έργο, το έργο ενός ανθρώπου, η ζωή ενός ανθρώπου, πολλών ανθρώπων, φαίνεται από τον καρπό τους. Αν αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν και έχουν μέσα τους πίκρα, κακία, φθόνο, ή όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεο τη Δευτέρα. Διαβάζω από το 15 εδάφιο του Δευτέρου κεφαλαίου. Απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και λέει: σπούδασο να παρεστήσεις εσύ τον εαυτό σου δόκιμο εις το Θεό. Αυτή είναι η δουλειά σου, αυτή είναι η δουλειά σας, αυτή είναι η δουλειά μας, αγαπητά μου αδέλφια. Εργά την ανεπαίσχυντον, να εργάζεσαι χωρίς ντροπή, το έργο σου να μην προκαλεί ντροπή, βλασφημία στο Θεό, αλλά να είναι ευλογημένο. Εργά την ανεπαίσχυντον και πρόσεχε να ορθοτομείς το λόγο της αληθείας. Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας, φεύγε. Αν δηλαδή βλέπεις ανθρώπους να μιλάνε, να μιλάνε, να μιλάνε, να κατηγορούν, να κατακρίνουν, να θυμώνουν, να αγριεύουν. Αν έχουν βέβυλες ματαιοφωνίες, δεν είναι τη δουλειά σου, φύγε εσύ. Διότι θέλουσιν προχωρήσει αυτή εις πλειοτέραν ασέβειαν. Και το αποτέλεσμα, ο λόγος αυτών θα κατατρώγει ως γάγκρενα. Ο λόγος αυτών με όποιους ασχολούνται θα κατατρώγει ως γάγκρενα. Άσε λοιπόν τον καθέναν να κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι τον φωτίζει ο Θεός. Μην ασχολείστε. Με ρωτήσατε πώς θα κρίνω. Εγώ πήγα κατευθείαν στην άσχημη περίπτωση. Δηλαδή ότι έχουν μέσα τους και φαίνεται μέσα στην καρδιά τους πίκρα, κακία, φθόνο, ζήλια, φιλονικία. Και φαίνεται από τα λόγια τους, γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλούν τα λόγια. Το βλέπεις αυτό, εσύ απομακρύνσου. Μη συζητάς μαζί τους. Μην ανταποκρίνεσαι στις συζητήσεις τους. Μην κουβεντιάζεις με αυτούς. Μάλιστα, εάν πρόκειται περί διχοστασίας, ο Απόστολος Παύλος λέγει στο κεφάλαιο ΙΣΤΑΦ, 16 κεφάλαιο, 17 εδάφιο. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς μάθετε και απομακρύνεστε από αυτόν. Αυτό που είπε και ο Γαμαλίλ, αφήσατε αυτούς, απέχετε από αυτούς, το έργο τους θα φανεί. Εάν λοιπόν εσείς βλέπετε τώρα ότι η πρόθεσή τους είναι κακή και από τα λόγια τους αποκαλύπτεται η καρδιά τους,
ότι προκαλούν διχοστασία και σκάνδαλα, απομακρύνεστε από αυτούς. Γιατί? Γιατί αυτοί δεν δουλεύουν πλέον τον Κύριον Ιησού Χριστόν, αλλά την εαυτόν κοιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατούν τα σκαρδία των ακάκων. Προσπαθούν να εξαπατήσουν τους ακάκους. Εσείς λοιπόν απομακρύνεστε, δεν έχετε σχέση. Αν όμως τα λόγια τους είναι καλά, η συμπεριφορά τους αγαθή, φιλική και μάλιστα με πολύ αγάπη ενημερώνουν και λένε ότι ο Θεός μας οδηγεί γι' αυτό, τότε εδώ το πράγμα αλλάζει. Τότε εδώ δημιουργούνται νέες συνθήκες. Εάν έχουν λοιπόν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια και φαίνεται αυτό, αν έχουν καλή μαρτυρία έξωθεν, τη μαρτυρία τη δίνει ο Θεός, αν έχουν καλό καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού, σωτηρία υπάρχει, αυξάνεται το έργο, αν ο καρπός τους είναι σε αγιασμό, ο δικός τους, ο προσωπικός, ο οικογενειακός, η οικογένειά τους είναι σε αγιασμό, η ομάδα αυτή βλέπεις ότι είναι σε αγιασμό, σε νηστείες, σε προσευχές, σε δοξολογία, με αποτέλεσμα, με καρποφορία. Αν έχουν καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης, αν βασιλεύει ο Θεός της ειρήνης ανάμεσά τους και το έργο τους έχει αποτελέσματα, σωτηρία ψυχών, τότε αυτούς όχι μόνο, από αυτούς όχι μόνο δεν θα απομακρύνεσαι, αλλά θα τους πλησιάζεις με πρόθεση να τους βοηθήσεις. Μάλιστα στον πληθυντικό θα τους πλησιάζετε με πρόθεση να τους βοηθήσετε, να τους υπηρετήσετε, επειδή είναι ένα καινούριο έργο. Με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτετε θα τα διαθέσετε προς βοήθειά τους για να αυξηθεί το έργο του Θεού και να κάνει ο Θεός άλλη μια εκκλησία ευλογημένη και πιο ευλογημένη και να ευλογεί και αυτούς και να ευλογεί και εσάς και να υπάρχει ειρήνη του Θεού σε αυτήν την καινούργια εκκλησία και στη δική σας την παλαιότερη εκκλησία και μεταξύ των εκκλησιών, ώστε να δοξάζεται ο Θεός, να καρποφορεί ο Ιησούς Χριστός εις δόξαν και έπαινον Θεού. Άρα λοιπόν, εάν θέλουν κάποιοι να αποχωρήσουν για να κάνουν κάποιο άλλο έργο, ο Θεός να είναι μαζί τους. Μην τους εμποδίσετε. Εάν τώρα από τα λόγια τους και από την καρποφορία τους διακρίνεται ότι ο Θεός είναι μαζί τους, βοηθήστε τους με τις προσευχές σας για οποιαδήποτε θέματα έχουν ανάγκη, με την πείρα σας καθώς είστε παλαιότερη εκκλησία. Εάν όμως με τα λόγια τους, τα πικρά, τα σκληρά, αποκαλύπτουν μία καρδιά γεμάτη πίκρα, στενοχώρια, θυμό, κακία και κάθε άλλο έργο σαρκός, απομακρυνθείτε από αυτούς. Δεν έχετε καμία δουλειά με αυτούς. Προσευχηθείτε ο Θεός να σας φανερώσει με την καρδιά τους, μέσα από τα λόγια τους, για να ξέρετε πως πρέπει να συμπεριφερθείτε απέναντί τους. Πάντως, σε καμία περίπτωση μην τους εμποδίσετε. Αφήστε τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Απέχετε από αυτούς. Γιατί αν μεν είναι από το Θεό και τους εμποδίζετε θα βρεθείτε θεομάχοι, εάν δεν είναι από το Θεό θα διαλυθούνε. Να προσεύχεστε να φυλάξει ο Θεός την ψυχή τους. Ο Κύριος να σας ευλογήσει αγαπημένα μου αδέλφια και εύχομαι πάντοτε ο Θεός να είναι μαζί σας. Συνεχίζουμε με μία άλλη αδελφή μας η οποία μας γράφει. Αγαπητά μου αδέλφια, σας χαιρετώ με αγάπη στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είμαι ελληνικής καταγωγής Γερμανίδα, κατοικώ στη Γερμανία. Μιλάω αρκετά καλά την ελληνική γλώσσα και έτσι μπορώ να σας παρακολουθώ τακτικά. Σας παρακαλώ να μου απαντήσετε στις ερωτήσεις μου. Πρώτον, επιτρέπεται πιστή και χαρισματούχος γυναίκα να κηρύττει και να διδάσκει το Λόγο του Θεού όταν φοράει μαντήλι, Κορινθίους Α, Ι, Α, 5. Για να πάμε αγαπητοί. Συνεχίζω όμως όλες τις ερωτήσεις σου. Δεύτερον, γιατί λέτε ότι απαγορεύονται τα δέκατα στην Εκκλησία του Θεού. Τρίτον, είναι απαραίτητο το βάφτισμα στο νερό.
τέταρτον. Το δείπνο του Κυρίου μπορεί να γίνεται Σάββατο ή μόνο Κυριακή ή και οποιοδήποτε άλλη μέρα. Πέμπτον, μπορεί ο χριστιανός να πίνει κρασί ή μπύρα ή οποιοδήποτε άλλο ποτό από αλκοόλ. Έκτον, το δείπνο του Κυρίου πρέπει να γίνεται μόνο με κρασί ή όχι. Αυτά για τώρα, θα τα ξαναπούμε με αγάπη Μαριάννα. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αγαπητή αδελφή μας Μαριάννα, ελληνικής καταγωγής. Ο Θεός να σε βοηθάει, να σε προστατεύει, να σε αυξάνει και να μας έχει όλους έτοιμους για την αρπαγή της Εκκλησίας. Να απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημά σου που αναφέρεστε στην Κορινθίους Α, Ια 5. Για να δούμε τι λέει. Πάσα δε γινή προσευχουμένη προφητεύουσα, με κεφαλία σκεπή κατεσχύνει την κεφαλή αυτής, διότι εν και το αυτόν είναι με την εξηρισμένη. Επειδή αν δεν καλύπτεται η γυναίκα, σκουρεύσει και τα μαλλιά αυτής. Αλλά αν είναι σχρόν εις τη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά της ή να ξηρίζεται, ας κατακαλύπτεται. Το ερώτημά σου λοιπόν είναι αν μπορεί μια γυναίκα πιστή με χαρίσματα, υποθέτω Πνεύματος Αγίου, να κηρύττει και να διδάσκει το Λόγο του Καιρού του Θεού όσον αφορά το μαντήλι. Και επειδή αναφέρεσαι στο 5 εδάφιο από το Ιώτα Α κεφάλαιο, προφανώς εννοείς πάσα δε γινή προσευχουμένη προφητεύουσα. Προφητεύουσα γυναίκα δηλαδή, τη θεωρείς ότι είναι ίδια με το να κηρύττει, να διδάσκει μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο είναι η προφητεία, άλλο είναι το κήρυγμα και άλλο είναι η διδασκαλία. Μια γυναίκα είναι απαραίτητο όταν προσεύχεται ή όταν προφητεύει, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, να έχει κατά και καλυμμένη την κεφαλή της, γιατί έτσι δοξάζεται όχι ο άντρας της που είναι η κεφαλή της, γι' αυτό έχει και το κατακάλυμα, αλλά ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Και επιμένει ο Λόγος του Θεού λέγοντας με κεφαλία σκεπή, με μαλλιά αλλά κεφαλία σκεπή, με κόμι αλλά κεφαλία σκεπή, εάν προφητεύει και προσεύχεται κατεσχύνει την κεφαλή της. Γιατί είναι το ίδιο με την εξηρισμένη που τότε ήταν οι αμαρτωλές γυναίκες. Αν όμως δεν κατακαλύπτεται η γυναίκα, τότε ας κουρεύσει και τα μαλλιά της. Αλλά αν είναι σχρόν εις τη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά της ή να ξηρίζεται, ας κατακαλύπτεται. Άρα λοιπόν προσευχομένη προφητεύουσα είναι απαραίτητο σύμφωνα με το Λόγο του Θεού να κατακαλύπτεται, γιατί αν δεν καλύπτει την κεφαλή της και είναι μόνο τα μαλλιά της που είναι αντίπαρε που εδόθησαν στη γυναίκα αντί περιβολέως, τότε αυτό είναι το ίδιο σαν να κουρεύει ή να ξυρίζει τα μαλλιά της, το οποίο είναι σχρόν. Αν λοιπόν είναι σχρόν στη γυναίκα να κουρεύει ή να ξυρίζει τα μαλλιά της, να κατακαλύπτεται. Όμως για να έρθω στο δικό σου ερώτημα, δεν έχει καμία σχέση η προφητεία με το κήρυγμα ή τη διδασκαλία. Για το κήρυγμα ή τη διδασκαλία, ο Λόγος του Θεού λέει άλλα πράγματα και καλό είναι να το δούμε. Ας δούμε λοιπόν τι λέει. Διαβάζω από την επιστολή την πάλι του, η πρώτη προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου και από το 33 εδάφιο, από το 32 εδάφιο. Και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες, διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας αλλά ειρήνης. Από εδώ και πέρα. Καθώς εμπάσεστε σε εκκλησίες των Αγίων, καθώς εμπάσεστε σε εκκλησίες των Αγίων, εγυναίκες σας ασιωπόσιν εν τες εκκλησίες, διότι αυτό δεν επιτρέπεται. Διότι δεν επιτρέπεται εις αυτάς να λαλώσουν, αλλά να υποτάσσονται όπως και ο νόμος λέει. Αλλά αν θέλουν να μάθουν κάτι ας ερωτώσει εν το οίκο τους άνδρας αυτών. Και το σημαντικό, διότι εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσει εν εκκλησία. Εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσει εν εκκλησία. Δηλαδή μέσα στην εκκλησία μία γυναίκα εσχρόν είναι να κηρύττει ή να διδάσκει. Εσχρόν είναι. Δεν επιτρέπεται. Αν είναι πιστή, δόξα στο Θεό. Αν έχει και χαρίσματα Πνεύματος Αγίου,
να τα χρησιμοποιεί στην Εκκλησία, είτε σαν προφητεία, είτε σαν διερμηνία. Αν έχει χαρίσματα να γνωρίζει το Λόγο του Θεού, τότε να ομολογεί τον Ιησού Χριστόν, αλλά όχι να κηρύττει και να διδάσκει. Αυτό είναι βδέλυγμα στα μάτια του Θεού, είναι σχρόν στη γυναίκα να κηρύττει, να διδάσκει. Θα μου πεις γιατί, είναι κατώτερο είδος από τον άντρα ανθρωπίνος η γυναίκα. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, δεν είναι κατώτερο. Ούτε ο Κύριος μας έθεσε τη γυναίκα κατώτερη από τον άντρα. Μάλιστα εξύψωσε τη γυναίκα και την έφερε ίσια με τον άντρα σε αντίθεση με τους ειδωλολάτρες πριν. Αλλά είναι άλλο το έργο της. Άλλη η δουλειά της. Καθένας μέσα στην Εκκλησία έχει το δικό του έργο. Η γυναίκα είναι στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Διακόνισσα μπορεί να γίνει. Πρεσβυτερίνα δεν μπορεί να γίνει. Διακόνισσα τι είναι? Υπηρετώ. Με τα υπάρχοντά μου, με τη γνώση μου, φροντίζω, επισκέπτομαι, πλένω πόδες Αγίων, όπως λέγει η Γραφή. Ενισχύω, παρηγορώ, στηρίζω. Όλα αυτά μπορεί να τα κάνει η γυναίκα. Το κήρυγμα όμως και τη διδασκαλία, η γυναίκα δεν επιτρέπεται. Είναι εσχρόν μέσα στην Εκκλησία να το κάνει. Μπορεί να γίνει καθηγήτρια θεολογίας. Βεβαίως μπορεί να γίνει. Στο πανεπιστήμιο βεβαίως μπορεί να γίνει. Μπορεί να διδάσκει μαθητάς. Βεβαίως μπορεί να διδάσκει. Αλλά όχι με τη μορφή του κηρύγματος. Όχι δηλαδή με λόγο σοφίας και με λόγο γνώσεως. Κήρυγμα και διδασκαλία. Αλλά με επιστημονικό τρόπο. Αυτά που έχει σπουδάσει. Τώρα υπάρχουν βέβαια και άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι για εκπαίδευση εργατών. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Σε ένα σχολείο, σε ένα πανεπιστήμιο που πρόκειται να βγουν πρεσβύτεροι, ποιμένες, εργάτες, μπορεί να διδάσκει και να κηρύττει τη γυναίκα? Επιμένω, εδώ υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη είναι αυτή που λέει απαγορεύεται. Απαγορεύεται να εκπαιδεύει γυναίκα εργάτες του Ευαγγελίου. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Υπάρχει και άλλη άποψη που λέει με επιστημονικό τρόπο επιτρέπεται. Ο Θεός ξέρει και ας αφήσουμε αυτή την απόφαση να την πάρει η κάθε μία γυναίκα η οποία στέκεται μπροστά στο Θεό για να πράττει με την οδηγία που θα πάρει από το Θεό το ευάρεστο ενώπιον του Κυρίου. Πάντως εκείνο το οποίο λέει η Γραφή είναι ότι είναι εσχρόν εις της γυναίκας να λαλώσει εν Εκκλησία και σε αυτό θα μείνουμε. Άρα λοιπόν επιτρέπεται πιστή και χαρισματούχος γυναίκα να κηρύττει και να διδάσκει το Λόγο του Θεού όταν φοράει μαντήλι? Το όταν φοράει μαντήλι είναι άσχετο. Το μαντήλι είναι μόνο για προσευχομένη και προφητεύουσα. Το αν επιτρέπεται χαρισματούχος και πιστή γυναίκα να κηρύττει και να διδάσκει το Λόγο του Θεού στην Εκκλησία είναι εσχρόν, απαγορεύεται. Αν τώρα επιτρέπεται να η γυναίκα μέσα σε σχολεία, σε πανεπιστήμια να διδάσκει, εδώ τώρα είναι ένα κρίσιμο ευαίσθητο σημείο που δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη άποψη, δεν μας το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Κάποιοι λένε ότι απαγορεύεται σε γυναίκα να διδάσκει ανθρώπους εργάτες του Ευαγγελίου, έστω και αν ξέρει πιο πολλά. Άλλοι λένε με επιστημονικό τρόπο επιτρέπεται. Και επιμένω, αυτό το αφήνουμε στην κρίση της κάθε μία από αυτές τις ευλογημένες και πιστές γυναίκες να πράττει το ευάρεστο ενώπιον του Θεού. Έχει Πνεύμα Άγιο, έχει Κύριο, ο Θεός ας τη φωτίσει την κάθε μία από αυτές τις γυναίκες να αποφασίζουν πως πρέπει να συμπεριφέρονται ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Δεύτερον, γιατί λέτε ότι απαγορεύονται τα δέκατα στην Εκκλησία? Δεν υπάρχουν τα δέκατα στην Εκκλησία, δεν λέω ότι απαγορεύονται.
Λέω ότι δεν υπάρχουν τα δέκατα, ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και επειδή υπήρχαν 12 φυλές του Ισραήλ, μία εξ αυτών ήταν οι Λεβίτες, τους οποίους ο Θεός δεν έδωσε μερίδα από την κληρονομιά της γης Χανάν, την οποία εχάρισε ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Γι' αυτό και όλοι οι άλλοι ήταν υποχρεωμένοι το δέκατο των υπαρχόντων τους να το προσφέρουν στους Λεβίτες, οι οποίοι είχαν έργο να υπηρετούν και να λειτουργούν το ναό του Σολομώντα ή την σκηνή του μαρτυρίου στην αρχή. Άρα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη δεν απαγορεύονται, δεν υπάρχουν. Αντιθέτως οι προσφορές, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να γίνονται με τρόπο τελείως διαφορετικό. Διαβάζω από τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους και από πού να αρχίσω τώρα, να αρχίσω από το 6 αν και πιο μπροστά, πάλι το ίδιο λέει, όλο το κεφάλαιο αυτό, το θήτα κεφάλαιο, καλό είναι να το διαβάσεις αγαπητή αδελφή Μαριάννα. Τούτο δε λέγω ότι ο Σπύρον με φιδωλίαν και με φιδωλίαν θέλει θερήσει. Και ο Σπύρον με αυθονία και με αυθονία θέλει θερήσει. Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού. Ουχή με λύπην ή εξ ανάγκης, διότι των ηλαρών δότη αγαπά ο Θεός. Άρα λοιπόν η πρώτη συμβουλή του Λόγου του Θεού είναι να προσφέρουμε εκ των υπαρχόντων μας για το έργο του Θεού, για οποιαδήποτε μορφή του έργου του Θεού, είτε για να καλύψουμε τις ανάγκες των αδελφών μας που έχουν ανάγκη, των φτωχών αδελφών μας, είτε για την εξάπλωση του Ευαγγελίου, είτε για οποιαδήποτε δραστηριότητα της Εκκλησίας, της κάθε Εκκλησίας, εκείνο το οποίο πρέπει να προσφέρουμε είναι να το προσφέρουμε κατά την προαίρεση της καρδιάς μας. Ό,τι δηλαδή θέλουμε. Αλλά προσοχή, όχι με λύπη ούτε εξ ανάγκης, γιατί τον ηλαρών δότη αγαπά ο Θεός. Άρα λοιπόν για να προσφέρουμε και να απολαμβάνουμε ταυτόχρονα και την αγάπη του Θεού, να προσφέρουμε με χαρά, με ηλαρότητα, με χαρά και να προσφέρουμε όχι με λύπη ή εξ ανάγκης, αλλά κατά την προαίρεση της καρδιάς μας, ό,τι θέλουμε. Ακόμη λέει ο Λόγος του Θεού, όχι μόνο κατά την προαίρεση της καρδιάς μας, αλλά ό,τι άνευ μπορείται ο καθένας. Δηλαδή ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί ο άνθρωπος να δώσει ενώπιον του Θεού, να το δίνει με χαρά, όχι με λύπη ούτε εξ ανάγκης. Με ελευθεριότητα. Και λέγει, συνεχίζω στο 8 εδάφιο, δυνατός δεν είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν σε εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρχιαν να περισσεύετε και εις πάνεργων αγαθών προσφέροντες, καθώς είναι γεγραμμένο, εσκόρπισεν, έδωκεν εις τους πένιτες, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ο δε χορηγών σπόρων εις το σπύροντα και άρτων προστροφήν ήθε να χορηγήσει και να πληθύνει το σπόρο σας και να αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας. Πλουτιζόμενοι κατά πάντα εις πάσαν ελευθεριότητα, απλότητα λέει ο Λόγος του Θεού, η οποία εργάζεται διημών ευχαριστία. Άρα λοιπόν η επαγγελία του Θεού είναι, ο Λόγος του Θεού είναι, η υπόσχεση του Θεού είναι, εσκόρπισε έδωκεν εις τους πένιτες και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Και η προσφορά μας δεν είναι ούτε με λύπη ούτε εξ ανάγκης, ούτε προσδιορισμένο ποσοστό ποσών 10% των υπαρχόντων, όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη υπέρ των Λεβιτών. Τώρα είναι Καινή Διαθήκη, καινούρια οικονομία, η οποία δια της οποίας, δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, προτρέπεται ο προσφέρον να προσφέρει ό,τι θέλει κατά την προαίρεση της καρδιάς του και ό,τι μπορεί κατά τη δυνατότητα που έχει. Ό,τι μπορεί. Ό,τι ανευπορείται. Αλλά με προϋποθέσεις. Όχι με λύπη, ούτε εξ ανάγκης. Αλλά με χαρά, γιατί τον λαρών το ότι αγαπά ο Θεός. Αυτά λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, αγαπητή μας αδερφή Μαριάννα. Τρίτον, είναι απαραίτητο το βάφτισμα στο νερό. Απολύτως απαραίτητο το βάφτισμα στο νερό. Απολύτως.
Ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι το βάπτισμα σώζει. Διαβάζω από την επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Πέτρου, το κεφάλαιο γάμα και εδάφιο 21. Του οποίου αντίτυπο νόν το βάπτισμα σώζει και εμάς την σήμερον, ουχή αποβαλή της ακαθαρσίας της σαρκός, όπως ήταν τότε με το αίμα των τράγων και των αρνίων, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις των Θεών δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Όταν βαφτίζεται ο άνθρωπος λοιπόν, βαφτίζεται εις άφεση αμαρτιών, αφύεται οι αμαρτίες του, θα δούμε με λεπτομέρεια, αποκτά πλέον αγαθή συνείδηση και η αγαθή συνείδηση μαρτυρεί ενώπιον του Θεού ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αλλάξει, έχει μετανοήσει, έχει επιστρέψει στο Θεό και έχει πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Και η δικαιοσύνη του Θεού άπασα είναι μετανοήσατε, δηλαδή εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας, ζητήσατε συγχώρεση από το Θεό, επικαλεστείτε το όνομα του Χριστού και ζητήστε το αίμα του Χριστού να σας καθαρίσει και τότε βαφτιστείτε, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών και το αποτέλεσμα θα είναι ο Πατέρας Θεός να σας βαφτίσει δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Τι ακριβώς είναι το βάφτισμα, μας το περιγράφει με λεπτομέρειες ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσσαείς. Τι ακριβώς είναι το βάφτισμα εν ύδατι. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 9 εδάφιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς. Διότι εν αυτό τον Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και εσείς είστε πλήρης εν αυτό τον Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. 11 εδάφιο. Εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχυροποίητον. Πώς? Απεκθηθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Διά της περιτομής του Χριστού συνταθέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε, δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, όσοι ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Εδώ είναι όλο το μυστήριο του βαφτίσματος, γιατί το βάφτισμα είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι μια τυπική τελετουργία εκκλησιαστική. Είναι μια ουσιαστική λατρεία. Τι κάνει δηλαδή ο άνθρωπος? Περιτέμνεται με περιτομήν αχυροποίητον, καθώς με το βάφτισμα απεκδίεται το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, δια της περιτομής του Χριστού, που είναι το βάφτισμα, συνταθέντες με ταυτού είναι το βαφτίσματι. Δηλαδή ήρθε ο Χριστός, μας κήρυξε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, μας φανέρωσε η γέννουσα διδασκαλία, μας έδειξε ότι ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου ελευθερώνοντας τον άνθρωπο από τα δεσμά του διαβόλου και εν τέλει απέθανε ο αναμάρτητος υπέρ των αμαρτιών ημών, για να μας διδάξει ότι και εμείς πρέπει να γίνουμε σύμμορφοι του θανάτου του, να πεθάνουμε για τον κόσμο, για την αμαρτία, για τον νόμο, να πεθάνουμε τελείως και να αφήσουμε πίσω τον παλαιό μας άνθρωπο. Και αυτό γίνεται με την αναγέννηση. Αλλά δεν τέλειωσε ο Χριστός το έργο του με το θάνατο. Πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και εμείς πεθαίνουμε για τις αμαρτίες μας, για τον κόσμο. Αλλά μετά ετάφη. Πρέπει να γίνουμε λοιπόν και εμείς απαραίτητα σύμμορφοι της ταφής αυτού. Γιατί? Για να απεκδηθούμεν το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μας, να αφαιρέσουμε, να βγάλουμε από πάνω μας το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μας, που αυτό είναι η περιτομή του Χριστού, περιτομή αχυροποίητος, ώστε να μπορέσουμε μετά το βάπτισμα, δια του οποίου βαπτίσματος συνανέστητε, να γίνουμε και σύμμορφοι της Αναστάσεως αυτού. Δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Άρα, μετανοούμε και πεθαίνουμε για τον κόσμο και για τις αμαρτίες. Γινόμαστε σύμμορφοι με το θάνατο του Χριστού. Βαφτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και γινόμεθα σύμμορφοι της ταφής του Χριστού και δια του βαφτίσματος
να μπορούμε να γίνουμε και σύμμορφοι της Αναστάσεως αυτού, δια της ενεργίας της πίστεως, δια της οποίας ο Θεός, πιστεύουμε ότι ο Θεός ανέστησε τον Χριστό εκ των νεκρών. Έτσι, εκπληρώνεται το γεγραμμένο, απέθανε δια της αμαρτίας μας και ανεστήθη δια τη δικαιώσή μας. Άρα είναι απαραίτητο το βάπτισμα. Τελείως. Άλλωστε ο Κύριος μας τι είπε? Ο πιστεύσας και βαπτιστής θέλει σωθεί. Άρα σωτηρία χωρίς το βάπτισμα δεν υπάρχει. Το βάπτισμα σώζει τον αναγεννημένο. Μετανοώ, συγχωρούνται οι αμαρτίες μου, βαπτίζομαι και απεκδίωμαι το σώμα των αμαρτιών αυτών και βγαίνω από το νερό, καθώς το σώμα των αμαρτιών της σαρκός ημών πάει στα βάθη των θαλασσών, και βγαίνω από το νερό γενόμενος σύμμορφος της Αναστάσεως αυτού. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και αγαπητή Μαριάννα, με την επόμενη ερώτησή σου, την τέταρτη. Το δείπνο του Κυρίου μπορεί να γίνεται Σάββατο ή μόνο Κυριακή ή οποιαδήποτε ημέρα? Το δείπνο του Κυρίου λέγεται, αγαπητή Μαριάννα, Κυριακός δείπνος, που σημαίνει δείπνος της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, της Κυριακής ημέρας. Στα ελληνικά, η πρώτη μέρα της εβδομάδος λέγεται Κυριακή και έχει ονομαστεί από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, σαν η ημέρα του Κυρίου, η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Γι' αυτό και η κλάση του Άρτ, η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, αποκαλείται Κυριακών δείπνων, Κυριακός δείπνος, δηλαδή δείπνος της ημέρας του Κυρίου, δηλαδή δείπνος της πρώτης ημέρας της εβδομάδος. Δεν βλέπουμε πουθενά να έκαναν άλλες μέρες κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού. Άλλωστε και ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός πριν αναλυθεί, όταν επεσκέπτεται τους μαθητάς, πάντοτε ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδος, η μέρα Κυριακή. Αυτό το αναφέρεται και στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Κορινθίους, στο ΙΑ κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο. Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο δεν είναι δια να φάγετε Κυριακών δείπνων, τους ελέγχει εδώ ο Απόστολος Παύλος, δεν το κάνει σωστά λέει, διότι έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιο εαυτούν δείπνο, εν το καιρό του τρώγει και άλλος μεν πεινά, άλλος δε μεθεί. Άρα λοιπόν, Κυριακός δείπνος είναι αυτό το οποίο δίδαξε ο Χριστός την πρώτη μέρα της εβδομάδος μετά την Ανάστασή Του και κάθε Κυριακή να γίνεται. Μάλιστα στην πράξη των Αποστόλων, ο Απόστολος Λουκάς στο βιβλίο Πράξη των Αποστόλων περιγράφει στο κάπα κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο. Και εν την πρώτη μέρα της εβδομάδος, και μάλιστα το κείμενο λέει εν δε τη μία των Σαββάτων, δηλαδή την επόμενη μέρα του Σαββάτου, εν δε τη μία των Σαββάτων, και εδώ είναι πολύ σοβαρό, τη μία των Σαββάτων, όλων των Σαββάτων, την πρώτη μέρα όλων των Σαββάτων, εν τη μία των Σαββάτων, εν την πρώτη μέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι για την κλάση του Άρτου. Άρα λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι γίνεται Κυριακή, μόνο Κυριακή και κάθε Κυριακή μέσα από το Λόγο του Θεού. Καμία άλλη μέρα, και επαναλαμβάνω καλόν θα ήταν, και η Γραφή το περιγράφει, κάθε Κυριακή, κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος. Η επόμενη ερώτησή σου, η πέμπτη ερώτηση, μπορεί ο χριστιανός να πίνει κρασί, μπύρα ή οποιοδήποτε άλλο ποτό από αλκοόλ? Βέβαια μπορεί. Βέβαια μπορεί. Ας δούμε μερικά εδάφια όμως. Να πάμε πρώτα στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, στο τρίτο κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο. Λέει, οι διάκονοι, προϋπόθεση για να γίνει κάποιος διάκονος, ως αυτός πρέπει να είναι σεμνή, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη εισήνων πολλήν. Εκείνο που απαγορεύεται είναι να μεθάει ο χριστιανός, να πίνει πολλήν εινών. Μάλιστα στο έψιλον κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο αναφέρει, μη υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζω λίγων εινών δια το στόμαχό σου ή στα συχνά σου και τα ασθενείας. Άρα
το θεωρεί τον ίνον και σαν φάρμακο ο Απόστολος Παύλος για το στομάχι και για τις συχνές ασθένειες. Άρα και στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, διαβάζω και από το 21 εδάφιο, Ιώτα Δέλτα 21, διαβάζω. «Καλόν είναι το να μη φάγεις κρέας, μη δε να πεις ίνον, μη δε να πράξεις τι, στο οποίο ο αδελφός σου προσκόπτει, σκανδαλίζεται ή ασθενεί». Δηλαδή, αν έχεις κάποιον αδελφό που σκανδαλίζεται εάν πίνεις ίνον, γιατί πιστεύει ότι δεν επιτρέπεται από το Λόγο του Θεού να πιεις, καλόν είναι να μην πιεις ίνον. Αλλά μόνο για να μην σκανδαλιστεί ο αδελφός σου, όχι γιατί το απαγορεύει ο Λόγος του Θεού. Ακόμη αν πάμε στους Εφεσίους, Εφεσίους 5ο κεφάλαιο και 5ο κεφάλαιο και 18 εδάφιο, διαβάζω. «Και μη μεθύσκετε μεν ίνον, εις το οποίον είναι ασωτεία». Δηλαδή, εκείνο που απαγορεύεται είναι να μεθάμε, να πίνουμε πολύ, να μην είμαστε δεδομένοι εις πολλήν ίνον, γιατί αυτό είναι ασωτεία. Ακόμη στο Λουκά, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, αν πάμε στο 7ο κεφάλαιο και στο 33 εδάφιο, λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, στο ζήτα κεφάλαιο και 33 εδάφιο, διαβάζω από μέσα, και 34 εδάφιο, «Διότι ήρθε ο Ιωάννης μήτε άρτων τρώγων μήτε ίνων πίνων, και λέγεται δαιμόνιον έχει. Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων, τρώγων άρτων και πίνων ίνων, και λέγεται άνθρωπος φάγος και ινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών». Άρα και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήταν φάγος και ινοπότης. Όχι βέβαια για να μεθύσει, αλλά ο λίγων ίνων. Δεν μπορούσε λοιπόν αυτός να πίνει και εμάς να μας διατάξει με το λόγο του, με το Ευαγγέλιο του, να μην πίνουμε. Αλλά και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να πάμε στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο, διαβάζω το ίδιο περίπου. «Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων, και λέγουσιν ιδού άνθρωπος φάγος και ινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών». Άρα λοιπόν από το Λόγο του Θεού επιτρέπεται και μάλιστα συστήνεται κιόλας για το στομάχι σαν φάρμακο για τις συχνές ασθένειες λίγος ίνος, το οποίο έχει αποδειχθεί κιόλας και τώρα ιατρικά, ότι λίγο κρασί την ημέρα διώχνει κάποια ασθενήματα της καρδιάς, έχω ακούσει. Αυτό όμως δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, εκείνο μας ενδιαφέρει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν ο χριστιανός, ναι, μπορεί να πίνει κρασί, μπύρα, ακόμη και οποιοδήποτε άλλο ποτό, αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες. Λίγα πράγματα απαγορεύει ο Λόγος του Θεού από το χριστιανό μέσα από το Ευαγγέλιο. Τα ειδωλόθητα, την πορνεία, το αίμα και το πνικτό. Αυτά μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι απαγορεύονται στη ζωή του χριστιανού. Όλα τα άλλα επιτρέπονται, αρκεί να μην δημιουργούν στον άνθρωπο εθισμό ή να μην κάνουν κακό στο σώμα του ανθρώπου, που είναι ο ναός του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή, το τσιγάρο επιτρέπεται? Όχι βεβαίως, απαγορεύεται, γιατί φθείρει το ναό του Θεού. Άρα λοιπόν, όλα μας επιτρέπονται, εκτός από πορνεία, πνικτό, αίμα και ειδωλόθητα, αρκεί να μην φθείρεται ο ναός του Θεού. Όσο αφορά δε για τα αλκοολούχα ποτά, να μην μεθάμε. Βεβαίως τώρα ένα βαρύ ποτό και λίγο να πιει κάποιος, αν είναι αμάθητος, όπως εγώ παραδείγματος χάρη, τον ζαλίζει και έτσι δεν πίνω από αυτά. Αλλά με το φαΐ μου ένα ποτηράκι κρασί, για να είμαι ειλικρινής, ή ένα ποτηράκι μπύρα, πίνω. Γιατί δεν βλέπω μέσα στο Λόγο του Θεού ότι απαγορεύεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αγαπητή Μαριάννα, και καθώς η ώρα μας τελείωσε και η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος,
χαιρόμαστε, ευχαριστούμε το Θεό και ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας όλους σας, όσους μας παρακολουθείτε, ιδιαίτερα σε ένα αγαπητή αδερφή Μαριάννα, ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός να είναι μαζί σας.